κάνεις? Καλώς ήρθες και πάλι. Ελένη, είσαι καλά? Μια χαρά. Παρακαλούμε, κάθισε. Τι γίνεται, όλα καλά? Όλα καλά. Πόσο διαφορετική νομίζω είναι ότι, τώρα. Ναι, πολύ διαφορετική. Σε πίστεψε με όλοι όσοι πήγε, όταν πήγε σε πλατό, λένε πω ομόρφη είναι αυτή. Όλοι. Δεν ξέρω τώρα, είναι αυτό που λένε η επιτυχία ομορφαίνει. Για να το λέτε. Ομόρφη πολύ. Ή η επιτυχία ομορφαίνει ή ο έρωτας ή και τα δύο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη ζωή σου. Ή συνηθίσατε αλλά... να με βλέπετε τώρα και. Όχι. Γιατί από κοντά δύο φορές έχουμε δει. Την πρώτη μέρα και τώρα. Και λιγότερο αγχωμένη. Μπορεί. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι έχει συνηθίσει λίγο. Ήταν πολύ για σένα πρωτόγνωρο όλο αυτό στην αρχή. Ακόμα με τη συμμετοχή σου σε ένα καθημερινό, το οποίο κάνει τεράστια επιτυχία εδώ στον Αντένα. Ακόμα είναι πρωτόγνωρο. Τι έχει αλλάξει στη ζωή σου? Με αναγνωρίζουν στον δρόμο. Αυτό έχει αλλάξει. Με σταματάνε και μου μιλάνε. Σαν δεν τρέπεσαι, παράτησε τον ένα και τα έφυγε με την τέτοια, σου λένε. Και αυτό. Και αυτό μου το λένε. Μου λένε αρχικά πόσο διαφορετική φαίνομαι. Είμαι πολύ πιο κοντή από ό,τι με περιμένουν. Μου το λένε όλοι αυτό. Ναι. Τι ύψος έχεις, δεν είσαι και κοντή, είσαι φυσιολογική. Ναι, στην τηλεόραση όμως για κάποιο λόγο φαίνομαι ακόμα πιο ψηλή. Μάλιστα. Γιατί έχεις ωραίο σώμα ψηλόλιγνο, γι' αυτό. Μάλλον. Αυτό είναι το πρώτο που μου λένε. Μετά σχολιάζουν για τη σειρά, τι κάνουμε, τι γίνεται, με ρωτάνε. Τι συνέχεια θέλουν να μάθουν. Τους λένε ότι δεν τους αρέσει. Σαν ρόλους. Έτσι μου δείχνουν. Ναι. Στους περισσότερους είμαι συμπαθής. Όχι σε όλους. Σου δικαιολογούν, παιδιά, ρε παιδί μου, οι γυναίκες κυρίως, το γεγονός ότι παράτησες τον Τότσικα και τα φτιάξες με τον Ανδρέο, ας πούμε, στο συγχωρούνε. Σου βρίσκουν άλλο. Με τον Γεωργίου, ναι, συγγνώμη. Σου δίνουν άλοθη. Εξαρτάται ποιον θέλει ο καθένας. Ναι. Όσοι θέλουν να είμαι με τον Αχιλλέα, λένε καλά έκανες και άφησες το Σύφη. Ναι. Όσοι θέλουν να είμαι με το Σύφη, λένε δεν έκανες καλά. Πρέπει να γυρίσεις τον άντρα σου. Το πιο άσχημο που έχεις ακούσει, ποιο είναι? Δεν έχω ακούσει. Όχι κάτι πολύ κακό, ναι. Όχι, όχι. Ξέρεις, γιατί ο κόσμος, παρακολουθώντας ένα καθημερινό που τα καθημερινά έχουν και φανατικούς τηλεθεατές, ταυτίζονται, ναι, κάπως, ναι, μπαίνουν μέσα, ναι. Αλλά εντάξει, δεν με έχουν βρήσει. Καλά. Όχι. Τώρα εσύ ζεις μόνιμα Κύπρο. Ναι, στη Λευκοσία. Έχεις δικιά σε σπίτι, μετακόμισες δηλαδή ουσιαστικά. Ναι. Είσαι εκεί. Πρωταγυρίσματα περισσότερα γίνονται εκεί. Ναι. Πώς είναι η ζωή εκεί? Δεν προλαβαίνω να ζήσω πολύ, λόγω γυρισμάτων. Είμαστε 12 ώρες τη μέρα, τουλάχιστον, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Οπότε μου μένουν μόνο τα Σαββατοκύριακα για να κυκλοφορήσω λίγο στην Κύπρο. Και μένεις στην Κύπρο τα Σαββατοκύριακα ή επιλέγεις να έρχεσαι στην Ελλάδα, πούμε, να δεις? Όποτε μπορώ, έρχομαι. Αλλά επειδή συνήθως το να έρθω για 2 μέρες είναι πάρα πολύ κουραστικό το ταξίδι, χάνω πολλές ώρες. Μόνο αν το συνδυάσω και με μια τρίτη μέρα και το κάνω τριήμερο θα έρθω. Ναι. Αλλιώς προτιμώ να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ. Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ. Εντάξει, τη Λευκοσία την έχω δει. Έχω πλέον διαλέξει και τα μαγαζιά που μου αρέσουν να πηγαίνω να ράζω. Αλλά δεν την έχω δει ολόκληρη. Δεν έχω πάει, ας πούμε, στην Πάφο που θέλω πάρα πολύ να πάω. Άρα αναγκαστικά, όλοι του σύριαλ κάνετε παρέα και εκτός δουλειάς. Όσοι είμαστε στη Λευκοσία, ναι, κάνουμε παρέα και εκτός δουλειάς. Κάποιοι όμως έρχονται από Λεμεσό ή από Λάρνακα, οπότε δεν βρισκόμαστε πολύ εκτός, μόνο στα γυρίσματα. Τώρα θα σε ρωτήσω, έχει γραφτεί πάρα πολύ έντονα ότι υπάρχει μία σχέση πέραν του επαγγελματικού και του φιλικού, διαφορετική, ερωτική, με τον Ανδρέα. Ναι, για κάποιο λόγο ταυτίζονται τόσο πολύ με τη σχέση την τηλεοπτική. Είναι από ταύτιση, θέλουν... πιστεύεις? Γιατί έχει, ναι, έχει γραφτεί ενώ που έχει γραφτεί από δημοσιογράφους. Ναι, και οι δημοσιογράφοι βλέπουν τη σειρά. Πιστεύω ότι το έχουμε συνηθίσει αυτό. Συνήθως τα ζευγάρια που είναι τηλεοπτικά μαζί τα θέλουν και στη ζωή για κάποιο λόγο. Κάποιες όχι ότι δεν συμβαίνει. Ναι. Συμβαίνει, εννοείται. Αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι έχουμε δώσει κάποιο δικαίωμα. Άρα δεν είστε μαζί ή δεν απαντάτε στο θέμα? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθούμε, πιστεύω, με το θέμα. Mm-hmm. Γιατί έτσι και αρχίζουμε και απαντάμε, αν και το έχουμε απαντήσει. Το απαντάμε συνέχεια. Βλέπω υπάρχει μια άρνηση από τον κόσμο, δεν το πιστεύει. Επειδή μου ξέρετε, οπότε... γιατί ο Ανδρέας είχε μια σχέση με μια κοπέλα τραγουδίστρια, την Ελευθερίου, νομίζω. Και βγήκε προς τα έξω ότι χωρίσανε. Αυτό το έχει πει και ο Ανδρέας, έχουν χωρίσει τα παιδιά. Άρα σου λέει τώρα είναι μόνος, τώρα υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ξαναέχει κάνει μια καινούργια σχέση. Είναι και αυτό δηλαδή μαζί, ας πούμε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό.
Άρα εσύ δεν είστε. Κοίταξε να δεις. Εγώ το λέω για το πρώτο. Κάποιος λέει δεν είμαστε μαζί. Δεν είμαστε μαζί, τελειώνω. Mm. Σε αυτό δεν υπάρχει δεύτερη ερώτηση. Δηλαδή και τώρα, ας πούμε, πεις δεν είμαστε μαζί, ο άλλος δεν σου κάνει. Τι, πρέπει να είναι χαζό να. Πώς. Δεν υπάρχει. Και όμως συνεχίζει, γιατί το έχουμε απαντήσει. Α, στην αρχή είχατε πει δεν είμαστε μαζί, τελεία. Και συνεχίζει και, να γράφετε. Οπότε νομίζω ότι. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να το προχωρήσουμε. Για ποιο λόγο να. Του δίνω συνέχεια. Ναι, ακριβώς. Αν είστε μαζί, θα το λέγατε. Όχι. Δεν ξέρω. Εξαρτάται. Ο καθένας μπορεί και να. Κάποιοι θέλουν να αποκαλύπτουν τις σχέσεις τους, κάποιοι όχι. Δεν ξέρω. Έχει τώρα σε τι φάση τη ζωή σου είσαι. Είμαι σε πάρα πολύ καλή φάση. Ερωτευμένη. Ερωτευμένη. Νομίζω ότι αν είμαι ή αν ήμουν ερωτευμένη, ένα άτομο θα αφορούσε μόνο. Να το ξέρει. Βέβαια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθεί άλλος με αυτό. Ωραία. Πες μου κάτι τώρα εσύ. Ξεκίνησες από την Λαμία, από την Τηθωρέα. Από την κάτω Τηθωρέα. Από ναι. την κάτω Τηθωρέα. Ναι. Και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και ενώ έκανες άλλες δουλειές, ήθελες να γίνεις πυρηνική φυσικός, μετά ήθελες να γίνεις δικηγόρος. Ναι. Σπούδασες στο οικονομικό τμήμα της νομικής, το τελείωσες αυτό. Ναι, ναι. Α, έχεις τελειώσει. Μπράβο. Δεν έγινες λοιπόν δικηγόρος ούτε τίποτα από αυτά. Ξεκίνησες ως λογίστρια. Δούλευες σε λογιστικό γραφείο. Έκανα μια πρακτική, ναι, με το που πήρα το πτυχίο μου ναι. Και σε μια πολυεθνική εταιρεία. Ήθελα να δοκιμάσω, να δω τι μου ταιριάζει. Έψαχνα κιόλας και δουλειά. Mm-hmm. Εντάξει, αλλά με κέρδισε το θέατρο. Το έκανα πάντα παράλληλα. Δηλαδή, από τότε που ήμουνα και στο πανεπιστήμιο, ήμουνα και σε μια ερασιτεχνική ομάδα. Ανεβάζαμε παραστάσεις κάθε χρόνο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν είχα σκεφτεί από την αρχή ότι θα το κάνω επαγγελματικά αυτό. Που θα μπορούσε να σε συντηρήσει, ας πούμε, να βγάλει. Ναι, γι' αυτό. Να είναι κυρίως. Γι' αυτό δηλαδή, ήθελα χόμπι. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή μου εσύ έκανε δύο δουλειές στον Mauthausen στο μπάντμιντον και το πιο στη ζωή μου, για τη ζωή του Θοδωράκη. Και με δύο έτσι πολύ σημαντικές και ποιοτικές βέβαια δουλειές, κατευθείαν μπήκε σε κάτι που είναι πάρα πολύ δημοφιλές, καθημερινό και σε κατατάσσεις σε αυτό που λέμε star. Πολύ αναγνωρίσιμα πρόσωπα τηλεοπτικά. Mm-hmm. Αυτό. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλο άλμα νομίζω στην σύντομη καριέρα. Ήταν ξαφνικό. Με το που έγινε η αρχή, μετά όλα κάπως ακολούθησαν και ήρθανε με τη σειρά πολύ σύντομα. Mm-hmm. Η πρώτη μου οντισιόν που πήγα ήταν για το Mauthausen, που εκεί με το που διάβασα για την οντισιόν πήγα κατευθείαν, δεν το σκέφτηκα, παρόλο που δεν είχα τελειώσει ακόμα τη σχολή τη δραματική. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν έργο, το γνώριζα και είπα θα πάω να δοκιμάσω. Χωρίς πτυχίο, δεν πειράζει. Και με εμπιστεύτηκε ο Θέμης Μουμουλίδης, μου έδωσε την πρώτη μου ευκαιρία. Με πήρε, φαντάζομαι, λόγω φυσικ περισσότερο, επειδή ήθελε αδύνατα άτομα και μικροκαμωμένα. Βέβαια, προφανώς. Αφού ήταν σε τέτοιε υπόθεσει. Δεν του ταιριάζει. Πώς θα παίξουν του ταλαιπωρημένου. Βέβαια, ναι. Δουλέψαμε πολύ καλά σε αυτή τη δουλειά. Συνεργαστήκαμε πολύ όμορφα και με επέλεξε και για την επόμενη δουλειά του, για το Μίκη Θοδωράκη. Εσύ, όταν σου έγινε η πρόταση να είσαι στο Μπρούσκο. Έκανε οντισιόν. Είχα κάνει ένα βίντεο casting σε μια εταιρεία ηθοποιών, στο 4Actors, και από εκεί με είδε ο Ανδρέας, σε βιντεάκι δηλαδή, και αποφάσισε ότι του ταιριάζω, δηλαδή πάλι λόγω φυσικ μάλλον. Εσύ το σκέφτηκες, ας πούμε, να πεις, επειδή ρε παιδί μου οι επιλογές, οι πρώτες θεατρικές είναι αυτό που λέμε ποιοτικό κτλ. Mm-hmm. Ότι και επειδή το καθημερινό κάποια στιγμή ήταν και λίγο ποινικοποιημένο σε εισαγωγικά, ότι. Τώρα πια έχουν τελειώσει όλα αυτά. Εσύ σκέφτηκες να, αν πρέπει, θα σου κάνει καλό, ότι πρέπει να συμμετάσχεις και τα λοιπά, όταν σου έγινε πια η επίσημη πρόταση? Όχι. Πρώτα απ' όλα δεν διαχωρίζω τις δουλειές έτσι. Τις διαχωρίζω ανάλογα με το τι μου προσφέρουν εμένα και αν θέλω να κάνω κάτι. Ασχέτως με το πόσο μεγάλο είναι το θέατρο ή πόσο μικρό, ή αν είναι τηλεόραση καθημερινό ή αν είναι εβδομαδιαίο. Αν μου αρέσει η δουλειά και οι συνεργάτες, θα το κάνω. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και μ' άρεσε πάρα πολύ το σενάριο, τα παιδιά που θα παίζανε. Οπότε δεν υπήρξε δεύτερη σκέψη. Άρα, ό,τι για να φτάσεις εδώ, το κυνήγησες μόνη σου. Ναι, αν και νομίζω ότι. Αυτό το κυνήγησα και πολύ. Να διαβάσεις που γίνονται casting, να πας να κάνεις audition. Ναι, ναι. Απογοητεύτηκες, δηλαδή ήσουν τυχερή. Δηλαδή, δεν πρόλαβα να απογοητευτώ καθόλου. Γιατί προς το παρόν, σε ό,τι δουλειά πήγα. Σε πήρανε. Με πήρανε. Πολύ τυχερή. Και αυτή η δουλειά, το Μπρούσκο, ήρθε χωρίς να το περιμένω. Ήταν ένα τηλεφώνημα, οπότε. Δεν μπορώ να πω ότι το κυνήγησα ιδιαίτερα, να νιώθω τυχερή γι' αυτό. Τώρα, τι θα γίνει, θα γυρίσει στον άντρα σου ή. Στο Σύφη. Στο Σύφη. Τώρα θα γυρίσω για την επέμβαση που περιμένουμε να γίνει. Για το Καροτσάκι, που είναι στο Καροτσάκι. Η Μελίνα, ναι, θέλει να του συμπαρασταθεί. Ναι. Γι' αυτό θα πάω. Τώρα, πιο μετά δεν γνωρίζω. Δεν έχετε φτάσει εσείς ακόμα εκεί.
στο φινάλε. Ναι. Όχι στο φινάλε. Το φινάλε φαντάζομαι ότι θα γίνει και δεύτερη χρονιά. Δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο που μπορεί επεισόδια, να αλλάξει στα επόμενα επεισόδια. Επειδή παίρνουμε τα επεισόδια λίγα-λίγα, καθώ τα γυρνάμε, δεν έχουμε μέχρι το τέλο. Όχι. Να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Αν εσύ ήσουν σεναριογράφο τη σειρά. Ναι. Στην κατάληξή τη, όποτε και αν είναι αυτή, θα ήθελε ιδανικά για το ρόλο σου να γυρίσει τον άντρα τη ή να μείνει με τον Ανδρέα. Σεναριακά λέω, ήσουν σεναριογράφο τη σειρά. Και σου ρωτάγα, τι κατάληξη θα βάζει εσύ.